Η εικόνα ενός νηπίου ή ακόμη και ενός βρέφους να κρατά τάμπλετ ή κινητό τηλέφωνο αφής δεν είναι πια σπάνια. Αρκετοί είναι οι γονείς που επιτρέπουν στο παιδί τους τη χρήση smartphone είτε για να σταματήσει να κλαίει, είτε γιατί καμαρώνουν για τις τεχνολογικές του δεξιότητες από την προνηπιακή ηλικία. Βρισκόμαστε στον κόσμο της τεχνολογίας προχωρημένης, βρισκόμαστε στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης που όλο και θα προχωράει και είμαι βέβαιος ότι ένα παιδάκι πολύ μικρής ηλικίας, π.χ. 3 χρονών, μπορεί να χειριστεί την πλακέτα πολύ καλύτερα από μένα. Μελέτες έχουν δείξει ότι η οθόνη αφής βοηθάει τα παιδιά προνηπιακής ηλικίας να αναπτύξουν ταχύτερα κινητικές δεξιότητες. Στον αντίποδα όμως υπάρχει πλήθος ερευνών για τις βλαπτικές συνέπειες από τη χρήση τάμπλετ και κινητών τηλεφώνων αφής σε παιδιά μικρής ηλικίας. Μία από τις συνέπειες αυτές είναι ο λιγότερος και πιο κακής ποιότητας ύπνος. Το παιδί σε αυτές τις ηλικίες έχει μία μεγάλη πλαστικότητα του εγκεφάλου. Η διέγερση συνεχής σίγουρα κάνει τα παιδιά να μην μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ. Έρευνα του King's College του Λονδίνου μελέτησε 715 παιδιά ηλικίας 6 έως 36 μηνών. Οι γονείς των παιδιών αυτών ανέφεραν τη μέση διάρκεια που καθημερινά περνούσε το παιδί του σε μία οθόνη αφής, καθώς και τη μέση διάρκεια του ύπνου του. Διαπιστώθηκε ότι όσα νήπια αφιέρωναν περισσότερο χρόνο σε οθόνες, κοιμούνταν λιγότερο τα βράδια. Ενδεικτικά, για κάθε μία πρόσθετη ώρα χρήσης τάμπλετ κατά τη διάρκεια της ημέρας, το παιδί κοιμόταν κατά μέσο όρο σχεδόν 16 λεπτά λιγότερα τη νύχτα. Επιπλέον, ο ύπνος αυτός δεν μπορούσε να αναπληρωθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας και τα παιδιά αυτά χρειάζονταν περισσότερο χρόνο για να αποκοιμηθούν τα βράδια. Εξάλλου, σε ανάλυση του King's College του Λονδίνου εξετάστηκαν συνδυαστικά τα ευρήματα 20 προγενέστερων μελετών με συνολικά 125.198 παιδιά και εφήβους μέσης ηλικίας 14,5 ετών. Αποκαλύπτοντας ότι τα παιδιά που χρησιμοποιούν οθόνες αφής όχι μόνο κοιμούνται λιγότερο, αλλά έχουν και κακής ποιότητας ύπνου. Εγώ δεν θα άφηνα smartphones σε παιδιά κάτω των 10 ετών. Και επίσης δεν θα άφηνα πλακέτες και smartphones το βράδυ μέσα στο υπνοδωμάτιο. Ένας από τους μεγάλους κινδύνους που λέω δεν θα έδινα smartphones είναι τα ραδιομαγνητικά κύματα, τα οποία επηρεάζουν αρνητικά τον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο. Οι ειδικοί συστήνουν στους γονείς να μην υπάρχει καμία ψηφιακή συσκευή στο παιδικό υπνοδωμάτιο, να μην γίνεται χρήση κινητών τηλεφώνων ή τάμπλετ από παιδιά κάτω των 3 ετών και ποτέ χωρίς την επίβλεψη ενήλικα.